Ενώ σε ένα γάμο κάτι μπαίνει ο διάολος μέσα μου και σκέφτομαι το τι θα γίνει μετά από 10 χρόνια. Φοβόσουνα στους χωρισμούς το τι θα πούνε οι άλλοι. Όχι. Με τίποτα. Είναι το αυτό είναι το τελευταίο που θα σκεφτόμουν. Δεν σκέφτομαι γενικώς τι θα πούνε οι άλλοι. Ποτέ. Όχι. Θα σκεφτώ ότι θα πούνε οι άλλοι μόνο στην περίπτωση αυτή που λέγαμε, αν στεναχωρήσω κάποιον. Ο Φερεντίνος τώρα είναι ηθοποιός. Δεν θα πω ότι είμαι ηθοποιός, θα πω όμως ότι είναι σε μια θεατρική παράσταση που θα είμαστε μαζί, ναι, στο τέλη Νοεμβρίου. Πώς θα λέγεται? Στην ουσία υπάρχει μια διασκευή πάνω στην Αγκάθα Κρίστη, κάνει τον Πουαρό. Καλώς ήρθατε, Ντέκτη Πουαρό, ναι. Το οποίο είναι σαν να γυρνάμε το χρόνο, μπαίνει σε μια χρονομηχανή και ο Φερεντίνος ξαφνικά λέγεται Πουαρό. Α, ναι. Εσύ τι κάνεις εκεί? Εγώ κάνω την Αμάντα. Άλλο πράγμα, μετά τους δαίμονες. Ναι, είμαι στην ομάδα ΝΑΝ, της Φρόσο της Λίτρα, σκηνοθετή. Οπότε είναι πολύ ομαδική δουλειά αυτή. Δεν έχει να κάνει με το κομμάτι του πρωταγωνιστή. Έχει να κάνει με το κομμάτι του συνόλου, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λειτουργία. Και πιστεύω ότι έχει κάνει με πάρα πολύ ωραία δουλειά η Φρόσο. Είχα δει και πιο παλιά δουλειά της και... θα ήθελα να συνεργαστώ. Έχει μια ποιητική ματιά και έχει μπλέξει το ρεαλιστικό με το έτσι λίγο μεταφυσικό. Πολύ όμορφα σε αυτή την παράσταση. Μάλιστα. Σε ποιο θέατρο θα είστε? Δεν θα είμαστε σε θέατρο. Πού θα παίξετε? Θα το παίξουμε στο Μουσείο Αυτοκινήτου. Έλα τώρα, πού είναι αυτό? Και το Μουσείο Αυτοκινήτου. Το Μουσείο Αυτοκινήτου είναι Ιουλιανού και 3 Σεπτεμβρίου, Πατσίων δηλαδή. Και είναι ένας εκπληκτικός χώρος. Με το που μπαίνεις βλέπεις όλες αυτές τις αντίκες. Ένα πράγμα και έχει δηλαδή. Θα φαντάζομαι. Θα έχει, ναι. Αλλά είναι εκπληκτικό το να βλέπεις. Δηλαδή υπάρχει μέσα, ας πούμε, το αυτοκίνητο των Led Zeppelin. Υπάρχουν, πώς να το πω, αυτοκίνητα με ιστορία. Λες, πολύ ενδιαφέρον. Είναι εκπληκτικό. Δηλαδή οι άντρες θα ερωτευτούν, δεν ξέρω, θα δουν παράσταση. Νομίζω θα γίνονται αυτοκίνητα. Είναι τέλειο. Τέλειος χώρος. Με το χορό εξακολουθείς να ασχολείσαι? Διδάσκω. Διδάσκω στο Δύο Αθηνών. Αυτό. Το dancing το βλέπεις? Δεν προλαβαίνω. Έχω δει πάρα πολύ λίγο. Κριτής, θα ξαναπήγαινες πάλι σε ένα τέτοιο show, ας πούμε? Δεν ξέρω, δεν μου έχει γίνει πρόταση, οπότε ξέρεις... Αν συγγνώτανε? Δεν ξέρω, μπορεί. Ανάλογα στο concept, δεν ξέρω αν θα πήγαινα ή όχι. Μπορεί και να πήγαινα, δεν ξέρω. Είναι ο χορός στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα? Ή περισσότερο το τραγούδι, γιατί όλοι λένε ότι τραγουδά στο μπάνιο. Δεν έχει κανείς να μου πει χορεύω στο μπάνιο, δεν γίνεται. Ναι, αλλά... ναι. Είναι. Νομίζω ότι είμαστε χορευταράδες. Είμαστε. Ναι. Σε ένα έτσι πιο, πώς να το πω, αυθόρμητο επίπεδο. Όχι ότι πάω, ξέρω εγώ, σε ένα κλαμπ και χορεύω. Πιο σπάνια αυτό θα γίνει. Αλλά αν είμαστε σε έναν άκυρο χώρο, μπορεί να συμβεί. Κάτσε τώρα, δηλαδή, όταν λες χορό, εννοείς αυτό που γίνεται ή γινόταν παλιά στα μπουζούκια 4 το βράδυ, στο δεύτερο τρίτο πρόγραμμα, πιωμένοι όλοι είναι πάνω και χορεύουν κάτι σαν τσιφτετέλη. Αυτό θεωρείς χορό? Όχι, τα μπουζούκια δεν τα θεωρώ τόσο χορό. Τι? Γιατί έχει να κάνει με τον άνθρωπο που είναι πάνω στην πίστα, ας πούμε. Θεωρώ ότι φάση είμαστε σε ταβέρνα ή κάπου έξω και ξαφνικά γίνεται γλέντι. Σε μπουζούκια πας εσύ? Όχι. Δεν έχεις πάει ποτέ? Πολύ παλιά, κάποια φορά. Μια φορά, ας πούμε, τύπου? Ναι, μια-δυο φορές έχω πάει. Και τι έπαθες? Όμορφε, νομίζω ότι. Κάτι έπαθετε. Δεν έχει πρόβλημα να πάει. Κοίταξε να δεις. Την πρώτη φορά που πήγα έπαθα κατάθλιψη. Ναι. Αλλά. Γελάει. Γιατί όμως? Ναι. Γιατί αισθάνθηκα ότι. Δεν περνάνε καλά αυτοί. Κάπου, δεν ξέρω γιατί. Έβλεπα τους μουσικούς, οι οποίοι ήταν σαν ρομπότ και παίζανε. Και είδα ότι ήσαν. Ξέρω, σαν να μην περνάνε καλά για κάποιον λόγο. Και τη δεύτερη φορά που πήγες? Και ήταν και ο κόσμος που πέταναν τα λουλούδια και λέω, Χριστέ μου, πόσα λεφτά χάνουνε. Και βλέπω δεν είναι πλούσιοι άνθρωποι. Και έπαθα κατάθλιψη. Και τη δεύτερη δεν φορά? Δεν πέρασε καλά. Τη δεύτερη φορά είχε πλάκα. Είχε πλάκα. Την τρίτη φορά είχα πάει να δω την Άννα. Οπότε ήμασταν πολύ μεγάλη παρέα, πέρασαμε ωραία. Αυτά. Εσύ πώς διασκεδάζεις, δηλαδή ποιος είναι ο τρόπος που διασκεδάζεις εσύ? Σε μπαρ συνήθως. Φαγητό. Και φίλοι στο σπίτι. Θέατρο. Σινεμά. Κύπρο, πόσες μέρες την εβδομάδα έχεις?
για τα γυρίσματα. Πόσες θα είμαι από εδώ και πέρα, ναι. Πόσες ήμουνα. Ήσουν πολλές τώρα. Τι? Ναι, ήμουνα πάρα πολλές μέχρι τώρα. Δεν πεθαίνεις τίποτα. Όχι, όχι. Α. Απλά έτσι τώρα έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε σε ένα πραγματικό προγραμματισμό. Α. Ναι. Και θα είμαι 8 φορές το μήνα. Α. Ναι. Όχι λίγες. Όχι, όχι. Αλλά... όχι λίγες. Εντάξει. Ωραία. Ναι. Ευελίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλο τον Μπρούσκο, σκίζει έτσι κι αλλιώς. Τον Μπρούσκο, ναι, και είμαστε τυχεροί γιατί και η Βάνα Δημητρίου έχει γράψει. Τρέχει είναι γρήγορα ωραίο, το σενάριο. Και είναι... παιδί μου, η μυθοπλασία σε όποιο κανάλι και να είναι. Δεν θα σου πω κάτι, ένα, γιατί εγώ είχα καλά. Δει στην αρχή μόνο τα δύο πρώτα. Και δεν είχα απόλυτη εικόνα. Και τώρα μπήκα στη διαδικασία και τα βλέπω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η σκηνοθεσία που έχουν κάνει και ο Αντρέας και ο Στάμο. Και γενικά είναι πολύ ωραίο το σύνολο. Περνάω και πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ και καλά. Αν δεν παίρνει, θα το έλεγε, δεν είσαι. Δεν θα έλεγα τίποτα βασικά. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε. Νικήτρια. Κερδίζει τα 500 ευρώ σε μετρητά, κυρίες και κύριοι. Η κυρία Μαρία Κοντοθόδωρα από το Μαραθώνα. Κυρία Μαρία μου, να τα χαρείτε τα 500 ευρώ με πολύ πολύ αγάπη. Μετά την εκπομπή, αμέσως τώρα, έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα. Από την εκπομπή με αγάπη σχετικά με τα χρώματα και πώς μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη ζωή μας. Και αύριο μαζί μας θα είναι ο Γιάννης Ζουχανέλης. Γεια σας.